Καλησπέρα. Σήμερα θα είναι λίγο speedrun το επεισόδιο σε φάση περιληπτικό και αυτό γιατί ξεκίνησα να κάνω την εγγραφή αλλά όσο έκανα την εγγραφή είχα ξεχάσει την εγγραφή του ήχου της επιφάνειας εργασίας, δηλαδή του παιχνιδιού αυτού καθεαυτού αν ενεργεί. Και πάνω που νόμιζα ότι όλα είναι κομπλέ, ακουγόταν μόνο η φωνή μου και τίποτα άλλο, χάθηκαν οι διάλογοι. Οπότε πάμε λίγο στα γρήγορα να δούμε τι έγινε σε αυτό το επεισόδιο, συγχωρήστε με, απλά ήταν η μέρα λίγο περίεργη που έκανα το επεισόδιο και ναι, θα σας πω σε ένα άλλο επεισόδιο, ίσως τι συνέβη, αλλά ναι, πάμε να δούμε τι γίνεται. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε τον Τζακ. Ο Τζακ είναι αυτό εδώ το παιδί, ο οποίος είναι πεινασμένο και ζει με τη μητέρα του σε μια σπηλιά. Προφανώς από ό,τι κατάλαβα είναι outlaws, κάτι έχει συμβεί, τους κυνηγάνε και κρύβονται από τον νόμο. Ο Τζακ προσπαθούσε να σκοτώσει ένα ελάφι, αλλά δεν τα κατάφερε. Γύρισε πίσω και είχε ένα Όνειρο. Το όνειρό του είναι να δει κάστρα. Αγαπάει τα κάστρα, λατρεύει τα κάστρα και το αγαπημένο του βιβλίο είναι με τον Καρλομάγνο. Στην ε, συνέχεια, καθώ άκουσε μια φωνή μέσα στο δάσο και πήγε να την εξερευνήσει, βρήκε τη μητέρα του να κρυφοκοιτάει έναν ιερέα, κατά πάσα πιθανότητα όπω το διέκρινα, ήταν ο Φιλίππ, ο οποίο βρήκε το μωρό του Τόμα του Δεμπίλτερ μέσα στο δάσο. Ο οποίο ως υπεύθυνο γονέα, ω ένα φανταστικό γονέα, παράτησε το παιδί του να πεθάνει μέσα στο κρύο. Το βρήκε ο Φίλιπ, το μάζεψε, όμω από ό,τι καταλαβαίνουμε η μητέρα του αντιπαθεί του μοναχού. Κάτι παίζει, κάτι πιο βαθύ, θα το δούμε στη συνέχεια φαντάζομαι. Έτσι η μάνα του αποφασίζει να τον παρατήσει πάλι μέσα στο δάσο και να σηκωθεί να ακολουθήσει τον ε, Φίλιπ να δει που πάει το παιδί. Ο Φίλιπ γυρίζοντα πίσω στη σπηλιά του βρίσκει τον ε, αντιπαθητικό γιο του Τόμα, του The Builder, και έτσι ξεκινάει μια στιχομηθεία μέσα από την οποία δίνει κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με το μοναχό και το παιδί και ξεκινάνε να πάνε να το βρούνε. Κάπου στη φάση επειδή εισάγεται ένα καινούριο σύστημα μέσα το οποίο πρέπει να κάνεις ένα micro game ακολουθώντας χνάρια στο χάρτη το οποίο μου άρεσε φτάνουμε σε ένα σημείο στο οποίο χάνονται. Υπάρχει ο χαμός, για κάποιο λόγο του παρατάει πάλι ο Thomas Old Builder, υπεύθυνο γονέα, τα παρατάει ξανά τα παιδιά του και φεύγει. Έτσι μένουν εκεί πέρα, μέχρι να πέσει ο Μίχλη να εξαφανιστεί σιγά σιγά. Ξύπνοντα, βλέπουν ένα ελάφι, ένα κεφάλι ενό ελαφιού μέσα στον πάγο, το οποίο δεν την άδεξε και πάγωσε. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θα έχει αντίκτυπο στην ιστορία, αλλά μάλλον θα έχει και αυτό αντίκτυπο στην ιστορία, θα το δούμε. Και εμφανίζεται ξαφνικά εκεί που γυρνάνε την πλάτη του, εμφανίζεται η Έλεν με τον Τόμα το The Builder. Που συναντήθηκαν μάλλον στον δρόμο, είδαν που φυλάει το παιδί ο Φίλιπ και το πλάνο του είναι για αρχή να περάσουν τη νύχτα. Τη νύχτα να τη βγάλουν μέσα στη σπηλιά τη Έλεν μέχρι να ξημερώσει η μέρα να δουν τι θα κάνουν. Λένε κάποια πράγματα, μαθαίνουν κάποια πράγματα σχετικά με τη ζωή τη Έλεν και του Τζακ, οι οποίοι είναι άτλο, κρύβονται από τον κόσμο, και μιλάνε για τη ζωή του Τόμα του The Builder. Για κάποιο λόγο είχε μια επιλογή: αν θα δώσει σου πρώτα στον ε, γιο του Τόμα του The Builder ή στη Μάρθα. Διάλεξα να δώσω στον ε, γιο του Τόμα, γιατί είναι που είναι αντιπαθητικό. Θα ήθελα να του το δώσω με προοπτική: αν στο μέλλον να μην μα βγάλει καμιά μπινιά, γιατί δεν τον πάω μία. Από ό,τι διέκρινα, μάλλον ψήνει η Έλεν τον ε, Thomas the Builder να τον πάρει για σύζυγό. Κάτι τέτοιο παίζεται από ό,τι είδα. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα την επόμενη μέρα που ξυπνάνε και πάνε να σχεδιάσουν οι δυο του τι θα γίνει. Ή το βράδυ βγαίνοντα έξω, δεν κατάλαβαν την ημέρα ή βράδυ. Μάλλον βράδυ ήταν. Ε, λίγο πριν να κοιμηθούν, τα παιδιά κοιμόταν μέσα. Και αποφασίζουν να το αφήσουν στου μόνξ να το μεγαλώσουν οι μοναχοί. Γιατί πού θα το μεγαλώνει αυτό, άνεργο άνθρωπο. Και να ζήσουν μαζί προκειμένου να μεγαλώσουν τα παιδιά με τη μόνη υπόσχεση ότι θα μάθει τον κόσμο των ανδρών, όπως είπε στον γιο τον στον Τζακ. Ωραίο deal, δεν λέω. Μέσα σε ένα βράδυ βρήκε και άντρα, βρήκε και παιδιά. Κομπλε. Και κάπως έτσι σταματάει η ιστορία με τον ε... Τζακ να κάνει όνειρα για κάστρα, για μελλοντικά κάστρα. Ο Τζακ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι ένα από του βασικού χαρακτήρε τη ιστορία που θα μα απασχολήσουν. Γενικά, έγινε πάρα πολύ γρήγορα το build τη συγκεκριμένη ιστορία. Προσπάθησα να το κάνω όσο πιο ωραία μπορούσα, αλλά. κάπου έσπασε όλο αυτό. Τέλο πάντων, ε, εν συντομία, αυτό και στο επόμενο επεισόδιο θα ξεκινήσουμε να δούμε με τον Φίλιπ και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, λέγεται. The Treacher, η προδοσία, κάτι τέτοιο θα το δούμε πως λέγεται. Αυτά ήταν ο Λίγης. Ε, συγγνώμη για το fast forward, απλά η μέρα ήταν πολύ άσχημη εξ αρχή. Δεν ξέρω, ενώ κάποιος που ξεκίνησε να κάνω το επεισόδιο, βγήκε λίγο fail στο τέλος. Ελπίζω να μην σας έκανα να βαρεθείτε, εν συντομία λίγο και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την ιστορία και να μην μας πάει πίσω Αυτά από μένα, check the now. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Sorry που το πήγα fast forward και σε κάποιους που το παρακολουθείτε φανατικά λίγο μπορεί να σας έψιλο ξενέρωσα. Απλά κάντε υπομονή μέχρι το επόμενο, επειδή δουλεύω μέχρι πολύ αργά το βράδυ και γενικά πιέζομαι λίγο από τα, ωράρια μου. Θα προσπαθήσω τα υπόλοιπα να είναι πιο καλά και πιο όμορφα. Γεια σας, παιδιά. Να έχετε μια όμορφη μέρα.